Διχάσει το πλαστικό χρήμα ως μέσο πληρωμής ασφαλισμένο στα ιατρία, με τη σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης να έχει δυναμητήσει το κλίμα στον ιατρικό κόσμο της χώρας. Το ιατρικό σώμα πρέπει να μελετήσει καλά την αντίδρασή του. Να μελετηθεί με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί το απόρριτο των προσωπικών δεδομένων. Εγώ δεν φαντάζομαι να αναγκάσει τον κόσμο να κρατάει μια πιστωτική κάρτα να πληρώσει τους γιατρούς. Γιατί όταν θέλει να την κάνει την παρανομία μπορεί. Πιστεύουν ότι θα πατάξουν φοροδιαφυγή, αλλά δεν νομίζω. Είναι και καλό για την ευκολία αυτό, οπωσδήποτε είναι ευκολία. Και ίσως να μην υπάρχουν και τα φατσελάκια, ξέρω τι να πω τώρα. Συμφωνώ με πιστωτική κάρτα. Για πολλούς λόγους, για το περισσότερο η φοροδιαφυγή. Το προτιμότερο είναι το μετρητό. Με την πιστωτική κάρτα, αν είναι 60 ευρώ, θα πάει 100. Δεν έχω κάρτα. Οπότε δεν με βολεύει, έτσι. Το μέτρο δεν θα συμβάλλει στην πάταξη της φοροδιαφυγής, υποστηρίζουν γιατροί, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να κάνει λόγο για μέτρο εντυπωσιασμού που υπηρετεί τα συμφέροντα των τραπεζιτών. Η πληρωμή της ιατρικής πράξης με πιστωτική κάρτα αποτελεί ένα μέτρο εντυπωσιασμού, που το μόνο συμφέρον που υπηρετεί είναι των τραπεζιτών, των οποίων τα συμφέροντα στηρίζουν όσοι υποστηρίζουν αυτό το μέτρο. Είναι προφανές ότι όποιος θέλει να αποκρύψει τη συναλλαγή θα χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους. Ενώ επιβαρύνει το κόστος των ιατρίων με την προμήθεια 2% που καταβάλλεται στην τράπεζα, τη συνδρομή που απαιτείται για κάποιες κάρτες και την αγορά του μηχανήματος. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η διαφάνεια διασφαλίζεται με την κάρτα υγείας του ασθενή που ζητά εδώ και χρόνια ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Θεωρώ ότι αυτό θα παραπαράσχει μια ουσιαστική διαφάνεια και μια αξιοπρέπεια στον χώρο της υγείας, η οποία πραγματικά θα αναβαθμίζει και τη συνείδηση του ασθενούς και τη συνείδηση του γιατρού. Μέσα λοιπόν από αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να πω ότι αν ένα σύστημα εφαρμόζεται, πρέπει να εφαρμόζεται σωστά, επικοδομητικά, αλλά προς την κατεύθυνση να μην είναι ουσιαστικά ζημιογόνο. Έτσι μπορούν να πάρουν ό,τι θέλουν παραπάνω από τον κάθε ασθενή. Αυτό είναι το κυριότερο. Ενώ άμα είναι η πιστωτική κάρτα, ελέγχεται. Όταν είναι σε μετρητό, ασφαλώς δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και γι' αυτό αντιδρούν οι γιατροί. Με όλα τα μέτρα συμφωνώ, αρκεί να είναι για το καλό. Αρκεί να είναι για την όρθωση της Ελλάδας. Και μου λένε άλλη τιμή χωρίς απόδειξη και άλλη τιμή με απόδειξη. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει πλέον. Και οι γιατροί δεν είναι άγγελοι όλοι. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί εκείνος ο τρόπος που δεν θα αφήνει περιθώριο σε κανένα να φοροδιαφεύγει. Την προσωπική του θέση εξέφρασε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Η δυνατότητα χρήσης πιστωτικών καρτών για ιατρικές πράξεις, κύριε Μακάκη, είναι αποδεκτή με τον τρόπο που εφαρμόζεται σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες, δηλαδή προαιρετικά, όπως άλλωστε συμβαίνει μέχρι τώρα. Η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν γίνεται με δηλώσεις εντυπωσιασμού. Απαιτεί πολιτική βούληση. Και η λύση είναι απλή. Ας συνδεθεί άμεσα το σύστημα της ηλεκτρονικής ταχογράφησης με το TaxisNet και το θέμα έληξε. Ας προσμετρώνται όλες οι αποδείξεις ως έξοδο στον πολίτη και το αποτέλεσμα θα μας εκπλήξει. Κάποια στιγμή, νομίζω ήρθε η ώρα, οι νόμοι θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση της συνείδησης των πολιτών, δίνοντας κίνητρο και όχι καταδικάζοντάς τους προς θέρψη των υπολείπων. Δεν υπάρχει ρευστό. Ίσως να βόλευε. Όχι, δεν έχω ούτε κινητά, ούτε πιστωτικές κάρτες που κάνω, δεν βγάζω ούτε τίποτα. Από την πλευρά του, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υποστηρίζει ότι δεν διαφωνεί με την εφαρμογή μέτρων και τη φοροδιαφυγή, όμως διαφωνεί όταν στοχοποιούνται συγκεκριμένοι επαγγελματικοί κλάδοι ή ακολουθούνται πρακτικές που ευτελίζουν την ιατρική λειτουργία. Επισημαίνουμε ότι η ιατρική λειτουργία είναι άκρως ευαίσθητη. Πολλά δε τμήματα των ασθενών, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, θέλουν να κρατήσουν απόρριτη ή μυστική την επίσκεψη στους ιατρούς, ιδιαίτερα όσον αφορά ειδικότητες ψυχιάτρων, ογκολόγων, γυναικολόγων κλπ. Και είναι άκρως καχύποπτη στη διασφάλιση μέσω ηλεκτρονικής διακίνησης επισκέψεων του ιατρικού απορρίτου.